διάβασης με το σύνολο των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής, με τους τοπικούς παραλιακούς φορείς και το επιμελητήριο, που πραγματικά έχουμε ανάγκη να ενσκύψουν σε αυτή την προσπάθεια και να μας βοηθήσουν, και με το δίκτυο αυτών των κοινωνικών επιχειρήσεων, Cosas Peace, που μόλις εξαρτησίασε προσθήκτερα ο κ. Γεωργιάδης. Θα συνεχιστούμε να κάνουμε μια. Να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι δεν θα εγκαταστήσουμε κανένα τοπικό ΟΑΕΡ. Ίσα-ίσα θα συμπληρωθούμε και με τον ΟΑΕΡ, καθώς και με το Υπουργείο Εργασίας. Και να σας αναφέρω λίγο πάνω κάτω τις παρεχόμενες υπηρεσίες για να πάρετε την αντίληψη για το επιχείρημα. Το ΟΑΕΡ θα προσφέρει εξατομικευμένη παρακολούθηση κάθε ανέργο ξεχωριστά. Θα συμβουλεύει, θα επιμελείται στη σύνταξη του βιογραφικού. Θα προετοιμάζει για συνέντευξη με πιθανούς εργοδότες, θα ενημερώνει για κάθε προκήρυξη των θέσεων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα εκπονεί προγράμματα κατάρτισης, θα ψάχνει ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην πρόθεση της εργασίας αλλά και της καινοτόμου νέας επιχειρηματικότητας, θα παρακολουθεί τους τοπικούς δείκτες της οικονομικής ανάπτυξης και θα ενημερώνει συνεχώς. Καλή ώρα όπως τώρα για τον εναλλακτικό δρόμο των κοινωνικών επιχειρήσεων. Συνεπώς, είναι ένα μέσο ούτως ώστε να επέλθει τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης. Ο μεσοπρόθεσμος όμως σκοπός αυτού του γραφείου είναι να μπορέσει να μεταστραφεί κάποια στιγμή σε κοινωνική επιχειρήση με το χαρακτήρα επιστημονικού παρατηρητήριου της τοπικής οικονομίας και να μπορέσει να συμβουλεύει και στην οικονομική βάση αλλά και στην νομική και στις επιχειρήσεις του δικτύου καθώς και κάθε επιχείρηση του τόπου μας. Στην περίπτωση αυτή που θα μεταξελιχθεί σε κοινωνική επιχείρηση προφανώς απαιτούνται κοινωνιολόγοι, άτομα που έχουν σπουδάσει πληροφορικά συστήματα, η υποστηρικτική ομάδα των οικονομολόγων όπως σας προλέφερα και των νομικών και το τοπικό συμβούλιο που συνεχώς θα στέκεται πλάι τους. Θέλουμε πραγματικά την βοήθεια ειδικά των όλων των επιχειρήσεων να εγγραφούν στο γραφείο καθώς και όλων των ανέργων των μερικών σας απασχολούμενων. Υπολογίζω ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα έχουμε προβεί στα γένειά του, θα λειτουργεί κανονικά και νομίζω ότι θα είναι ένα μικρό σε εισαγωγικά με το θέσεις. Θα πούμε ένα μικρό άνδρο της τοπικής εργασιακής πρόθεσης. Αυτά από μένα, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Λείπω ότι θέλω για αυτή τη φράση να αποδειχθώ την πολιτική μου ιδιότητα και να σου πω ότι νιώθω ότι κάτι καλό πρέπει να γίνει από εδώ μέσα και ότι δυστυχώς ανήκω σε μια γενιά όπως εδώ με όλοι μας, της οποίας δυστυχώς στερήσαμε το όνειρο, ωστόσο αυτό αυτομάτως δημιουργεί την υποχρέωση για πράξη.